Σε φίλο. Πάντως για να καθίσετε ήσυχα, αυτό το χρόνο δεν το βλέπω, δεν το βλέπω. Παρά το γεγονός ότι ο χρόνος είναι απέναντι από το ζώδιό σας και σας δείχνει κάποια πρέπει, εσείς δεν νομίζω ότι θα μεγαλώσετε ακόμα και αυτό το χρόνο. Νομίζω ότι έχω ένα δίδυμο, έχουμε. Δεν έχω. Εσένα. Α, εμένα καλά. Λοιπόν. Οι καρκίνοι μας, οι οποίοι είναι ένα άλλο ζώδιο, μπορεί να είναι παρορμητικό, αλλά θέλουν πάρα πολύ αυτή τη σιγουριά και τη θαλπορή και τη σχέση και το μόνιμο χάδι κτλ. Νομίζω ότι είστε από το δεύτερο ζώδιο του παρορμητικού σταυρού. Ο παρορμητικός σταυρός είναι κρύοι, καρκίνοι, ζυγοί, εγώκεροι. Και ιδιαίτερα αν είστε γεννημένοι το δεύτερο και τρίτο δεκαήμερο, που θα μπερδευτείτε τόσο πολύ που πραγματικά δεν θα ξέρετε τι θα κάνετε. Από τη μία η κοινωνική σας ζωή και η επαγγελματική έχει να σας δώσει πολλά. Από την άλλη κάποια οικογενειακά θέματα, ένα ατελείωτο μπέρδεμα και μία περίεργη ανάγκη για χωρισμό. Ή για, τέλος πάντων, για... Ξελαφωνικό παιδί με θάνατο. Χωρισμό ή Σπύρο. Για καλό ρε Τζέννη. Τι για καλό, να χωρίσω με το Σπύρο. Είπα ξύλο. Δεν έχουμε και ένα ξύλο να χτυπάμε. Ναι. Πρόσεξε. Το ξύλο τι φταίει. Παναγίω. Να σου απαντήσω σοβαρά. Όταν λέμε ότι ένα ζώδιο το οποίο δεν θέλει να φύγει από το παχνί του έχει μία προδιάθεση, σημαίνει ότι το τέρι του θα πρέπει να προσέχει. Εάν τον πρίζει στο Σπύρο, ο Σπύρο μου σε πρίζει, δεν ξέρω τι κάνει, θα σηκωθεί να φύγει, ενώ άλλες χρονιές δεν θα έφευγε. Μα τα λέω εγώ. Το βρίζει, το βρίζει. Το Σπύρο. Δεν θα πρίζουμε άλλο, τελείωσε. Τελείωσε το πρίξιμο. Τελείωσε. Ναι, λοιπόν, αυτός ο χρόνος, εμείς προσπαθούμε και να σας κάνουμε να χαρείτε και να διασκεδάσετε, αλλά αυτός ο χρόνος είναι πραγματικά σοβαρός, τουλάχιστον για σχέσεις οι οποίες διαρκούν χρόνια. Ίσως είμαστε και πιεσμένοι από τα γενικά γεγονότα και θα γίνουν και γενικά γεγονότα και όλο αυτό μπορεί να μην αντέχει και κάτι άλλο από πάνω. Άρα, λοιπόν, το πρίξιμο το αφήνουμε για αργότερα. Λοιπόν, καρκινάκια μου, από το τέλος του χρόνου όμως και μετά σας υπόσχομαι γάμο. Από το τέλος του χρόνου. Εντάξει. Και κάποιο άλλο χτυπάει τα χέρια του. Ναι, ο Τσουρός, κοροϊδεύει. Κάποια θέλει ο Τσουρός. Έλαντε. Έλαντε, ποια θέλει. Τη ζωή, αλλά τα έχει μάλλον. Λοιπόν. Να πάμε στα λιοντάρια. Τα λιοντάρια μας είστε κι εσείς από αυτά που είσαστε μέσα στη δίνη του Θεού έρωτα, ο οποίος θα πετάει τα βέλη του και κάπου θα σας βρούνε. Προσέχετε λοιπόν, γιατί αυτή η Αφροδίτη στον κρυό και μάλιστα μπορεί να έχει σχέση και με το εξωτερικό. Δεν ξέρω αν πηγαίνετε ταξίδια και κάνετε άλλα πράγματα στην Ελλάδα και άλλα αλλού. Λοιπόν, είστε μέσα στον έρωτα, αλλά είστε και μέσα στα ρήγματα με πρόσωπα του περιβάλλοντός σας. Παρά το γεγονός ότι εσείς είστε από τα ζώδια που θα μπορούσατε μέσα σε αυτό το χρόνο που θα γίνουν οι λαμπροί γάμοι, είδα και μία ημερομηνία χθες 14 Φεβρουαρίου, παρά το γεγονός ότι είναι μία έκλειψη, είναι μία πάρα πολύ ωραία μέρα γάμου, είναι μία λαμπερή μέρα, μπορείτε να παντρευτείτε εκεί. Του Αγίου Βαλεντίνου. Λοιπόν, παρά το γεγονός ότι εσείς είστε από αυτούς που θα μπορούσατε ακόμα και να παντρευτείτε και βιαστικά και γρήγορα. Λοιπόν, για τους Παρθένους. Εσύ είσαι Παρθενάκη, πώς είσαι το μηνός? 13 Σεπτέμβρη. 13 Σεπτέμβρη, μάλιστα. Λοιπόν, οι Παρθένοι μας βιώνουν αντιφατικά πράγματα. Από τη μία, πολλές φορές η οικογένεια μπορεί να σας απασχολεί με κάποια οικογενειακά θέματα και επειδή είσαστε άνθρωποι οι οποίοι θέλετε να προσφέρετε στους άλλους, καμιά φορά ξεχνάτε και τον ίδιο σας τον εαυτό. Ναι, λίγο τον παραμελείτε τον εαυτό σας λιγάκι, γι' αυτό προσέχετε. Βεβαίως η Αφροδίτη με τα χρήματα μπερδεύεστε αυτόν τον καιρό. Νομίζω ότι θα κάνετε χρήματα, αλλά αυτή η Αφροδίτη που πηγαίνει στον κρύο σημαίνει ότι αν έχετε κάποια παράπονα και ο χρόνος σας το δείχνει, ενδεχομένως να βρεθείτε σε μία, σε κάποια σκέψη τέλος πάντων, να κάνετε κάτι άλλο, το οποίο βέβαια αμέσως μετά μπορεί να το μετανιώσετε, μια και είσαστε άνθρωποι αρκετά σταθεροί. Από τον επόμενο χρόνο είναι η χρονιά σας. Ωραία. Λοιπόν, για τους ζυγούς μας, τι να πω για σας τους ζυγούς, με έναν ουρανό απέναντι από το ζώδιό σας όλα αυτά τα χρόνια, που σας φέρνει πράγματα, σας παίρνει πράγματα, σας φέρνει πράγματα, σας παίρνει πράγματα. Είναι η πιο ερωτική, δεν υπόσχομαι γάμο,
Η πιο ερωτική. Η πιο... Μα, με συγχωρείς, ο έρωτας. Πόσα χρόνια περιμένουμε. Ο έρωτας δεν είναι γάμος. Ο έρωτας είναι έρωτας. Να τον νιώσεις, ναι, να τον ζήσεις, να τον βιώσεις. Το ιδανικό και... είναι όμως να είναι και γάμος. Μην τις βιώσεις. Συμφωνώ με τη Φέη. Ναι, εντάξει. Μακάρι. Πακέτο. Αν ναι, είναι. Αυτό περιμένεις. Όχι, εγώ θέλω να πω μια λεπτομέρεια σημαντική. Εάν από την αρχή δείξεις τον άλλον ότι θέλω να σε παντρευτώ, ο άλλος θα κάνει έτσι. Μπορεί να μην είναι νέα γνωριμία όμως. Καλά, εδώ είναι η ειδική περίπτωση, θα την αναλύσω άλλη φορά. Εσείς η ειδική περίπτωση. Λοιπόν, για εσάς τους ζυγούς είναι ο πιο, τι να το πω έτσι, ο πιο εξωφρενικός χρόνος που μπορεί να υπάρχει. Δηλαδή, απρόβλεπτα γεγονότα, απρόβλεπτες συναντήσεις, απρόβλεπτες επαφές, απρόβλεπτη γάμη, απρόβλεπτη χωρισμή. Αν είστε γεννημένοι τις τελευταίες μέρες ή αν ο σύζυγός σας ή το αγαπημένο σας πρόσωπο είναι τελευταίες μέρες, να ξέρετε ότι με τον ουρανό στο κεφάλι του επάνω, πάρα πολύ εύκολα, αν γκρινιάζετε και αν πιέζετε καταστάσεις, ενδεχομένως και να γίνει. Μην πιέζετε καταστάσεις. Η Σκορπιοί μας. Φέτος νομίζω ότι έχετε ξεχάσει για λίγο την ερωτική σας φύση, τουλάχιστον στην αρχή, γιατί θα ασχοληθείτε πάρα πολύ με τη δουλειά. Αυτό όμως τι σημαίνει, ότι δεν αποκλείεται στον χώρο της δουλειάς να βρείτε το άλλο σας μισό, αλλά από τον Οκτώβρη και μετά αρχίζει η εποχή του γάμου. Πάρα πολλοί Σκορπιοί από το τέλος του χρόνου και μετά είναι αποφασισμένοι να κάνουν ένα γάμο. Να ξέρετε ότι ο Σκορπιός είναι το πιο σταθερό ζώδιο όταν αγαπήσει. Ναι. Όταν αγαπήσει είναι το πιο σταθερό ζώδιο και το πιο ερωτικό και το πιο σεξουαλικό. Άρα λοιπόν, λίγο μπερδεμένη αυτόν τον καιρό ανάμεσα σε δουλειές και τέτοια, αλλά έρχεται πολύ γρήγορα ο Δίας στο ζώδιο σας και θα αλλάξει πολλά. Και μάλιστα κάνει και ωραίες γωνίες που σημαίνει ότι θα κάνετε κάτι πολύ σημαντικό, ειδικά αν είστε γεννημένοι πρώτες μέρες και όχι μόνο. Οι τοξότες μας άλλο μπέρ. Ποιο θα πρωτοπαντρέψω, τη Σάσα, το Γιαχνί, ποιον. Ο Γιαχνής ζώδιο είναι. Σκορπιός. Να, ας πάει ο Γιαχνής πρώτα, που είναι και μεγαλύτερος. Okay. Εντάξει, γράψτε παιδιά, ετοιμαστείτε. Λοιπόν. Οι τοξότες που κατεξοχήν... Το Βαρσάμι δεν πήρε για την Ιωαννίδου, μη μου το θυμίστε το μου το. Καλά, δεν τελείωσε η μέρα, ούτε η ώρα. Οι τοξότες που λέμε ότι είναι τα πιο... Δεν θέλω να πω άπιστα ζώδια, γιατί δεν είναι άπιστα ζώδια. Τους αρέσει όμως να φλερτάρουν, τους αρέσει να παίζουν. Σε ωραία, άσχετα εάν καταλήγουν κάπου. Νομίζω ότι είστε οι πιο εκτεθειμένοι στον έρωτα αυτόν τον καιρό. Ένας χρόνος στο ζώδιό σας σας κάνει να βαριώσετε λιγάκι ό,τι έχετε δίπλα σας, δεν ξέρω να απογοητεύεστε. Μια Αφροδίτη που θα καθίσει μέχρι τον Ιούνιο και θα σας δίνει έτσι ερεθίσματα, αλλά και ο Δίας, πραγματικά είσαστε από το πιο ευάλωτο ζώδιο για τον έρωτα. Αποκλείεται να μην έχετε φλερτ, να μην έχετε συναντήσεις, να μην έχετε παλιά καινούργια πράγματα. Επίσης παλιές ιστορίες ξαναγυρίζουν στην επιφάνεια και άντε ξανά κάποια τέτοια πράγματα. Είστε από τους πιο επιρρεπείς στο να ερωτευτείτε και μάλιστα σφόδρα αν είστε γεννημένοι τελευταίες μέρες. Για τους εγώκερους που υποτίθεται ότι είναι τα πιο σοβαρά ζώδια, τα κάνουν κρυφά αυτοί. Ακριβώς. Ποιος είναι εγώκερο. Μπορεί για τον εαυτό σου λέει συνέχεια. Είπε ότι είναι σοβαρό ζώδιο, το είπε. Ναι, συμφώνησε στο άλλο. Φαίνονται τα πιο, φαίνονται ότι είναι τα πιο σοβαρά ζώδια και ό,τι κάνουν το κάνουν κρυφά. Δεν θέλουν να φανούν. Άρα, Σπύρο, κουράγιο. Νομίζω ότι θα συζήσετε αυτόν τον καιρό ή μέσα στο σπίτι σας ενδεχομένως να εγκατασταθεί κάποιο αγαπημένο πρόσωπο. Το τρίτο πρόσωπο. Αυτό δεν το λέει το οροσκόπιο. Το οροσκόπιο δεν το λέει. Κάνουμε και λίγο πλάκα, έτσι. Και συγκεκριμένα πρόσωπα, ναι. Και για εσάς ο επόμενος χρόνος είναι χρόνος γάμου, παρά το γεγονός ότι πρέπει να έχετε περάσει πολλές αλλαγές και πολλές εντάσεις. Φέτος προσέχετε πάρα πολύ, εσείς που είστε γεννημένοι τις τελευταίες μέρες, εάν είστε παντρεμένοι και έχετε ή δεσμός και έχετε κάποιες διενέξεις, προσέχετε, γιατί είστε από το τελευταίο ζώδιο, κρυός, καρκίνος, ζυγός και εγώκερος που είπαμε, που μπορεί να αποφασίσετε να αποκολληθείτε από μία σχέση, αν και είστε αρκετά και σοβαροί και συνήθως το σκέπτεστε. Για τους υδροχώους μας και για σας δεν λείπουνε, δεν λείπει ο Θεός του έρωτα. Πρώτα-πρώτα, άκουσε το αυτό σε παρακαλώ μάλιστα, και μάλιστα. Μη μου λες μου. Λοιπόν, η Αφροδίτη στον κρυό
θα κάνετε μικρά κοντινά ταξιδάκια, πέρα δόθε, όλο το τετράμινο αυτό μέχρι τον Ιούνιο. Ο Δίας ευνοεί το ζώδιό σας, βέβαια είναι τραυματισμένος και πολλές φορές οι σύντροχοι, οι οποίοι είναι το πιο επαναστατικό, ο ουρανός είναι δικό σας κυβερνήτης, ο επαναστάτης, ο οποίος θα μας κάνει και πολλά πράγματα τώρα, πολλά θα δούμε σε πολιτικό επίπεδο. Για σας λοιπόν ο ουρανός, ο επαναστάτης, σας κάνει να μπαίνετε σε μία νέα φάση ζωής, ο έρωτας δεν θα λείψει, σας περιμένει στις στροφές του δρόμου σε κάποιες μετακινήσεις ή συναντήσεις και μέχρι το Σεπτέμβριο θα βοηθάει τα σχέδιά σας, άσχετα αν φάγατε πολύ και πονάει το στομάχι σας. Μου λέει 25 του μηνός θα έρθεις και θα μου πεις τι τέλεια, που πέρασα τέλεια οικογενειακά. Μαζί με την τουαλέτα παρέα. Πόσα έφαγες την προηγούμενη. Έφαγα ματιές, έφαγα λίγα λουκάνικα. Σε πείραξαν. Μα τι σου φταίει. Δεν πείραξαν. Τι σου φταίει η Αφροδίτη. Και εδώ θέλω να μιλήσω για την Αφροδίτη δύο λεπτά. Και τελικά τελειώνουμε με τα ψαράκια μας, τα οποία είπαμε ότι είναι τα πιο ερωτικά ζώδια. Φέτος βέβαια το έχουν ρίξει στο χρήμα. Θα κοιτάξουν πολύ τον τομέα των οικονομικών. Για εσάς τα ψάρια, τα οποία αυτόν τον καιρό είσαστε σε μία φάση που σκέπτεστε τι δρόμο θα ακολουθήσετε, να ξέρετε ότι από το τέλος αυτής της χρονιάς έρχεται η πιο ερωτική εποχή για σας. Θέλω να πω αυτό, ότι σας είχα πει καλά Χριστούγεννα, ότι τα Χριστούγεννα έβλεπα μια πολύ καλή όψη και προσπαθούσα μέσα σε αυτό το κλίμα που υπάρχει να βρω τα καλά. Τέλος πάντων, κάτι έγινε, αρχίζει ξανά η υπόθεση για το χρέος για μας, κάτι έγινε για τους Παλαιστίνιους και το κυριότερο από όλα που εγώ ένιωσα είναι ότι άνοιξε ο χριστιανικός ναός στη Μοσούλη. Σε αυτό το μαρτυρικό μέρος άνοιξε ο Χριστιανός ανήμερα τα Χριστούγεννα. Αυτό εγώ το είδα πολύ σημάδι, τέλος πάντων. Αυτά. Λιτσάκι μου γλυκό, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ωραία αυτή η γωνιά μου. Μάλιστα, ωραία. Το τζάκι πιο. Ναι, να την κρατήσουμε. Μας το έφερε το τζάκι, το ενεργειακό τζάκι, ο κύριος Φράγκος ο ίδιος. Α, η εταιρεία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πολύ ωραία. Που ζητήσαμε. Λίτσα μου, να είσαι καλά. Εγώ θα πάρω τώρα το γλυκό μου το κορίτσι εδώ, που συνέχεια κοιτάζει τους άλλους. Τι είπαμε, είσαι και κοιτάζει τους άλλους. Παρθένος. Προσφορά εργασίας. Μάλιστα. Κοιτάζει τους άλλους και δεν κοιτάζει τον εαυτό της. Καταλάβατε, αλλά θα το αλλάξουμε αυτό. Πρέπει να κοιτάμε και λίγο τον εαυτό μας. Λίγο. Η Χριστίνα Ιχρώνη, λοιπόν, beauty editor και στο facebook.gr, το οποίο έχει ανανεωθεί και ελπίζω να σας αρέσει. Από Δευτέρα θα πούμε πολλά περισσότερα. Ελπίζω να έχετε μπει και να έχετε καταλάβει τις ωραίες διαφορές. Εκεί λοιπόν η Χριστίνα ετοίμασε ένα θέμα. Μπορούμε να το δούμε λίγο, Ελεάνα. Έχει πέσει το σύστημα. Τι ζώδιο είναι το σύστημα, δεν πειράζει. Έχει ετοιμάσει το θέμα. Εδώ στην κούκλα μας την όμορφη, πώς μπορούμε να κάνουμε μόνες μας ένα πολύ γιορτινό χτένισμα. Πάρα πολύ εύκολα. Το έχεις κάνει μόνη σου. Τα μαλλιά με βοήθησαν να τα κάνω ο Δημήτρης Στράτος, είναι η Βάγκυλα Μπερί που είναι πρωτοχρονιάτικη, αλλά τα φύλλα χρυσού τα έχω βάλει εγώ γιατί μπαίνουν πανεύκολα. Συγγνώμη, αυτά τα φύλλα χρυσού. Όχι. Υπάρχουν πάρα πολύ το συγκεκριμένο χτένισμα και στο Instagram βλέπουμε κάποιες φωτογραφίες. Είναι ό,τι πιο hot, να το πούμε. Ακριβώς. Αυτή την περίοδο, ό,τι πιο καινούριο. Έχουμε δηλαδή δει πολλά αξεσουάρια, τα μαλλιά, πολλά στολίδια. Πάρα αλλά πολλά. Αλλά τα φύλλα χρυσού είναι ό,τι πιο καινούργιο υπάρχει. Εγώ όμως αναρωτιέμαι αν είναι ακριβό πρώτον. Δεν θα ήθελα να είναι ακριβό και γι' αυτό το λόγο δεν πάμε και στο κομμωτήριο. Ακριβώς. Δεν είναι καθόλου ακριβό. Υπάρχουν βεβαίως τα βρόσιμα φύλλα χρυσού, τα οποία είναι μεν ακριβά, αλλά αυτά είναι μητασιών χρυσός, τα οποία κοστίζουν περίπου 9 ευρώ τα 100. Α, 100. Τα 100. Που μπορείς να βάλεις, άρα να βγάλεις. Άρα μία θα πάρει στο χωριό και όλες. Μα ναι, και θα φτιάξει. Γιατί χρειάζεται πάρα πολύ μικρά κομματάκια και μάλιστα. 100 μόνο τι να τα κάνουμε. Αφού κάνουν είναι τόσο φθηνά, μπορεί να τα βάλει. Αυτό είναι βρόσιμο. Αυτό δεν είναι βρόσιμο. Είναι βρόσιμο όχι, και αυτό είναι το οικονομικό. Τα πολύ ακριβά που και είναι βρόσιμα. Στα καταστήματα με είδη ζωγραφική, με αγιογραφίε, απλά να προσέξουμε να ζητήσουμε τα ημιτασιών διαφορετικά. Ο αυθεντικό χρυσό, που είναι αληθινό χρυσό 24 κρατείων. Είναι ακόμη μηνόχαρτο. Πάρα πολύ λεπτό. Και θα δει πόσο μπαίνει. Εύκολα μπαίνει. Τώρα θα σου δείξω αμέσω. Θα βάλουμε λίγη λακ. Θέλει να μου φέρει ένα κομματάκι. Ορίστε. Βάζουμε λίγη λακ. Κόψε. Σε ακανόνιστο σχήμα. Σε ακανόνιστο είναι ακόμη πιο ωραίο. Και απλά το ακουμπάμε πάνω. Και μένει, Και μένει. Το ακουμπάμε λίγο με καθαρό να χέρι. Στο δικό σου, εγώ. Να βάλεις ό,τι θέλεις, ναι, βέβαια. Θα πρέπει πρώτα να μου βάλεις άλλη να έρθουμε λίγο πίσω, να μην είμαι ακριβώς στην κοπέλα.
Μπορείς να βάλεις και ζελέ. Έφερα και ζελέ. Εάν τα μαλλιά είναι πάρα πολύ χοντρά ή σγουρά, μπορεί να χρειαστεί ζελέ αντί για λακ. Μπορείς να έχεις κανένα ραντεβού και πας έτσι με το χρυσό. Δεν έχω δουλειά, θα κάνω μετά στο Μάλιστα. Facebook. Γιατί ρε κορίτσι μου έτσι. Γιατί είναι καινούριο και το ευχαριστιόμαστε. Το site. Ναι, το ευχαριστιόμαστε πάρα πολύ. Μήπως βρούμε κανέναν να το ευχαριστιέστε μαζί. Το ευχαριστιόμαστε η ομάδα μαζί. Είναι πολύ ωραίο. Η μαμά τι λέει. Η μαμά ευχαριστιέται και αυτή που ευχαριστιέμαι εγώ. Και μπορείς να χρησιμοποιήσεις τικτένα, άμα κολλάει στα δάχτυλά σου. Είναι ωραίο, είναι ωραίο. Και αυτό βεβαίως μπορείς να το βάλεις και στο δέρμα σου, ξέρεις. Α, συγγνώμη. Δεν πειράζει. Παιδιά, είναι ωραίο, ε. Και στη χωρίστρα μόνο είναι πάρα πολύ ωραίο άμα το βάλεις, μόνο στη χωρίστρα. Και μπορείς να κάνεις ό,τι σχέδιο θες. Και μπαίνει πάρα πολύ εύκολα. Λίγα να βάλεις και δύο να βάλεις αρκούν για να κάνουν το χτένισμα λίγο πιο ιδιαίτερο και πιο γιορτινό. Και βέβαια μετά φεύγει μόνο με φούρσισμα. Δεν χρειάζεται να κάνεις κάτι άλλο. Δηλαδή το βουρτσίζεις και φεύγει. Και φεύγει κατευθείαν. Και είναι σαν να μην το έβαλες. Με το ζελέ που έχεις εδώ και το πινελάκι. Ή αλλιώς βάζεις λίγο ζελέ στο σημείο που θέλεις να το τοποθετήσεις. Είναι για παιδί. Εδώ και στην πλεξούδα τη ώρα που είναι. Είναι ακόμη πιο ρουστίκ, αν θες. Και εδώ είναι στη χωρίστρα που σου έλεγα. Πάρα πολύ ωραίο. Χριστίνα, ναι. Χρόνια, σε ευχαριστούμε πολύ. Εγώ ευχαριστώ. Και σένα, όμορφη. Εσύ έχεις φίλο. Κάτι έχει. Βρήκαμε και μία σε αυτή την εκπομπή που κάτι έχει, τέλος πάντων. Λοιπόν, ελάτε λίγο εδώ τώρα να δούμε σήμερα με τις Smart συνταγές. Έχουμε ετοιμάσει κάτι πολύ ιδιαίτερο. Είναι η γκουρμέ βραδιά. Συνταγές που λένε ναι στην απόλαυση χωρίς ενοχές. Μπαίνετε στο www.smartsyndages.gr. Γκουρμέ γεύσεις και θέλω λίγο αναλυτικά με τη βοήθεια του σκηνοθέτη μας να δείτε τι ωραία πράγματα έχουμε ετοιμάσει. Θέλω λίγο να δούμε και τον Τυρόλο Spread, το οποίο είναι πολύ, πώς να το πω, εύκολα λιφόμενο spread. Είναι αυτό εδώ. Το έχω δοκιμάσει σε cheesecake. Εάν σας αρέσει το cheesecake, αξίζει να κάνετε με τον Τυρόλο Spread. Έχει 4% λιπαρά όπως βλέπετε και είναι πάρα πολύ ωραίο για τα σαντουιτσάκια σας σε φρυγανιά και το πρωί να το αλείφετε σε ψωμάκι, γιατί είναι πάρα πολύ ελαφρύ. Είναι τυρί με φυτικές ίνες, 100% τυρί με φυτικές ίνες και έχει μόνο 4% λιπαρά. Με φρέσκο τυρί παρακαλώ, μπορείτε να κάνετε διάφορες λιχουδιές. Εξαιρετικό, ξαναλέω, για το cheesecake, αλλά πάρα πολύ ωραίο να το αλείφετε σε μια φέτα ψωμί ή φρυγανιά για πρωινό, γιατί έτσι σας χορταίνει και αισθάνεστε και έναν κορεσμό. Θα λείψω εγώ και θα βάλω... Έχουμε λίγο ψωμάκι να το ευχαριστηθώ. Να το αλείψω, θα το δοκιμάσω έτσι. Θράσο μου θες. Λίγο. Είναι πάρα πολύ ωραίο, χάνεις. Είναι πολύ ελαφρύ. Και μπορείτε να χρησιμοποιήσετε και σε γλυκά και σε αλμυρά. Ό,τι θες, σίγουρα δεν θες. Με παϊδάκια το θέλει. Ο Θράσος. Ωραία, πολύ ωραία. Δεν θα κάνω κάτι τώρα, αυτά είναι λίγο πιο ιδιαίτερα. Μπορείτε να μπείτε στο Smart Συνταγές για να δείτε πώς μπορείτε να φτιάξετε μια γκουρμέ βραδιά για τους φίλους σας. Και θα δώσω και πολύ ωραία δωράκια. Πόσο έχω από τα Νοξίμα, πόσα δωράκια έχω. Να τα δώσω στο τηλεφωνικό μας κέντρο 210-6025-629-630. 5 σετ με 4 προϊόντα που είναι αυτά εδώ που βλέπετε. Bath Care με το μέλι για το ντου σας, το φρόλτρό σας. Εδώ έχουμε το Noxzema Total Protect, το γυναικείο, αλλά και το ανδρικό σε σπρέι και έχουμε και τον αφρό ξυρίσματος Noxzema Protective Save. Όλα αυτά λοιπόν με αγάπη στο 210-6025-629-630 καλείτε. Όσο πιο πολλά δώρα μπορούμε να σας δώσουμε, τόσο προσπαθούμε να σας δώσουμε εδώ στην εκπομπή. Είναι τα παιδιά μας στο τηλεφωνικό κέντρο. Καλείτε για να τα κερδίσετε. 48 ώρη φρεσκάδα και αποτελεσματική προστασία. Πώς θα μου ρίξεις και λίγο αφρό μετά τον glitter, έτσι, λίγο να γίνει ακόμα πιο εορταστικό. Κρούπο, κουτσίνε, λιβεντάκι, πιούλα, μην πάει, μακριά. Έλα να δούμε τις ωραίες φωτογραφίες. Κοίτα πώς θα κάνουμε το σπίτι μας, πιούλα μου. Κοίταξε το υπέροχο, πανέμορφο. Σας αλλάζουμε όλο το σπίτι στην κυριολεξία. Και τις ντουλάπες και την κουζίνα και πόρτα ασφαλείας και καναπεδάρα διπλή. Κοιτάξτε φωτογραφίες, είναι μέχρι 15.000 ευρώ. Εσείς φυσικά θα βάλει το δικό σας στυλ, το δικό σας γούστο. Θέλω να καλέσετε στο 14550 ή να στείλετε μήνυμα TAP στο 54990 για αυτό το πραγματικά τεράστιο διαγωνισμό μας. Γενικά έχεις προβλήματα. Πολλά. Μόδα να δούμε θέλεις τα κορίτσια μας με ξεχωριστές δημιουργήσεις. Είσαι κουφός.
Με ξεχωριστές δημιουργίες από την εταιρεία Looking Nice. Looking Nice. Looking Nice σημαίνει στυλάτο, σικάτο, δροσερό, μοντέρνο, ρομαντικό, χαρούμενο. Η Looking Nice δίνει σε όλες τις δημιουργίες της το στυλ που ταιριάζει με την ανάδειξη της αισιοδοξίας και της προσωπικότητας της σύγχρονης γυναίκας. Ρούχα καθημερινά, αλλά και γιορτινά, θα σας κάνουν να ξεχωρίσετε αυτό το χειμώνα. Όλα τα προϊόντα